Χαίρετε. Ονομάζομαι Νάκος Δημήτρης και στα πλαίσια του μαθήματος Αρχιτεκτονική Υπολογιστών που διδάσκει ο κύριος Μινάς Δασιγέννης στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, έχω αναλάβει την επίλυση της παρακάτω άσκησης. Πάμε να δούμε την εκφώνηση. Ένας χρήστης ηλεκτρονικού υπολογιστή πληκτρολογεί έναν δεκαδικό πραγματικό ρυθμό χρησιμοποιώντας σαν διαχωριστή ακεραίου πραγματικού μέρους την τελεία. Η άσκια αναπαράσταση των χαρακτήρων που πληκτρολόγησε είναι η ακόλουθη. Με τη σειρά που πληκτρολόγησε τα ψηφία από αριστερά προς τα δεξιά, με πρώτο το most significant bit και έπειτα το least significant bit. Α. Ποιον αριθμό εισήγαγε ο χρήστης? Β. Αναπαραστήστε τον αριθμό αυτό στο πρότυπο IEEE 754 με 32 διαδικά ψηφία. Γ. Ποιο είναι το αποτέλεσμα της πρόσθεσης του αριθμού με τον IEEE 754 αριθμό που ακολουθεί? Για την αναπαράσταση ενός συμβόλου στην ASCII κωδικοποίηση απαιτούνται 8 bit. Αρχικά λοιπόν, για να επιλύσουμε το πρώτο ερώτημα, θα χωρίσουμε την αναπαράσταση που μας δόθηκε σε μπλοκ των 8 bit. Ξεκινάμε από αριστερά προς τα δεξιά, όπως λέει η εκφώνηση. Το πρώτο μας σύμβολο θα είναι το 0011 0011. Το δεύτερο είναι το 0011 0101. Το τρίτο το 0010 1110. Το επόμενο το 0011 0001. Μετά το 0011 0010 και τελευταίο το 0011 0101. Χωρίσαμε την αναπαράσταση σε μπλοκ των 8 bit. Στη συνέχεια θα συμβουλευτούμε τον πίνακα της ASCII κωδικοποίησης, έτσι ώστε να βρούμε σε ποιο σύμβολο αντιστοιχεί η κάθε τιμή. Ξεκινάμε με το 0011 0011. Κοιτάμε τις διαδικές τιμές και εντοπίζουμε πως αντιστοιχεί στο σύμβολο του 3. Συνεχίζουμε στην επόμενη διαδική τιμή που είναι το 0011 0101. Κοιτάμε τις διαδικές τιμές στον πίνακα και γρήγορα εντοπίζουμε πως πρόκειται για το σύμβολο του 5. Συνεχίζουμε ομοίως για όλες τις διαδικές τιμές. Βλέπουμε πως το 0010 1110 αντιστοιχεί στο σύμβολο της τελείας. Η τιμή 0011 0001 είναι εδώ και αντιστοιχεί στο σύμβολο του 1. Για την τιμή 0011 0010 βλέπουμε πως αντιστοιχεί στο σύμβολο 2. Και τέλος, η τιμή 0011 0101 είναι αυτή εδώ, την είχαμε βρει και πριν, είναι το σύμβολο του 5. Γνωρίζουμε πως το πρώτο μπλοκ των 8 bit της αναπαράστασης αντιστοιχεί στο πρώτο σύμβολο που πληκτρολογήθηκε. Άρα το πρώτο σύμβολο που πληκτρολογήθηκε είναι το 3, μετά το 5, η τελεία, το 1, το 2 και το 5. Άρα συνολικά ο αριθμός που πληκτρολόγησε ο χρήστης είναι ο 35,125. Στο δεύτερο ερώτημα μας ζητείται να κωδικοποιήσουμε τον αριθμό που εισήγαγε ο χρήστης σύμφωνα με το πρότυπο IEEE 754. Για να κωδικοποιήσουμε έναν δεκαδικό αριθμό σύμφωνα με το πρότυπο IEEE 754, θα χρειαστεί πρώτα να τον μετατρέψουμε σε διαδικό. Ο αριθμός μας 35,125 έχει και ακέραιο και κλασματικό μέρος. Για το ακέραιο μέρος, η μετατροπή θα γίνει σύμφωνα με τη μέθοδο διαδοχικών διαιρέσεων, ενώ για το κλασματικό, διαδοχικών πολλαπλασιασμών. Θα ξεκινήσουμε με το ακέραιο μέρος. Αρχικά θα διαιρέσουμε το 35 με τη βάση του συστήματος στο οποίο θέλουμε να μετατρέψουμε τον αριθμό. Εδώ είναι το διαδικό σύστημα, οπότε θα κάνουμε δια 2. 35 δια 2, 17 και υπόλοιπο 1. Τώρα θα διαιρέσουμε με το πηλίκο της προηγούμενης διαίρεσης, 17 δια 2, 8 και υπόλοιπο 1. 8 δια 2, 4 και υπόλοιπο 0. 4 δια 2, 2 και υπόλοιπο 0. 2 δια 2, 1 και υπόλοιπο 0. Και τέλος 1 δια 2 0 με υπόλοιπο 1. Η διαδικασία τελειώνει εδώ, καθώς βρήκαμε πηλίκο 0. Η διαδικασία διαδοχικών πολλαπλασιασμών εκτελείται ως εξής. Πολλαπλασιάζουμε κάθε φορά το κλασματικό μέρος του αριθμού μας με τη βάση του συστήματος στο οποίο θέλουμε να τον μετατρέψουμε. Εδώ το 2. Σημειώνουμε το ακέραιο μέρος του αποτελέσματος του κάθε πολλαπλασιασμού και επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία πολλαπλασιάζοντας αυτή τη φορά το αποτέλεσμα. Η διαδικασία τελειώνει όταν παίρνουμε την τιμή 1 σαν ακέραιο μέρος. Το κλασματικό μέρος του αριθμού 35,125 είναι το 0,125. Το πολλαπλασιάζουμε λοιπόν με τη βάση του συστήματος που είναι το 2 και αυτό μας δίνει ως αποτέλεσμα 0,25, του οποίου το ακέραιο μέρος είναι 0.
επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία 0,25 επί 2 ίσον 0,5, το οποίο το ακέραιο μέρος είναι 0. Τέλος, 0,5 επί 2 είναι η μονάδα, το οποίο είναι το ακέραιο μέρος και η διαδικασία τελειώνει εδώ. Ο νέος μας αριθμός λοιπόν θα έχει στο ακέραιο μέρος την τιμή 1,00011, που είναι τα αποτελέσματα των διαδοχικών διαιρέσεων γραμμένα από κάτω προς τα πάνω. Ενώ για κλασματικό μέρος θα έχει το 0,01, που είναι τα αποτελέσματα των διαδοχικών πολλαπλασιασμών γραμμένα από πάνω προς τα κάτω. Η αναπαράσταση λοιπόν του δεκαδικού αριθμού 35,125 στο διαδικό σύστημα είναι ο αριθμός 1,00011.001. Τα 32 bit ενός αριθμού IEEE 754 χωρίζονται ως εξής. Το πρώτο από αριστερά bit είναι το πρόσημο και λαμβάνει τις τιμές 0 για θετικό ή 1 για αρνητικό αριθμό. Τα επόμενα 8 bit είναι ο εκθέτης και τα τελευταία 23 bit αποτελούν το σημαντικό μέρος του αριθμού ή αλλιώς μαντίσα. Για την κωδικοποίηση ενός διαδικού αριθμού σύμφωνα με το πρότυπο IEEE 754 θα χρειαστεί πρώτα να γίνει της μορφής 1.f επί 2 εις την ε-127, όπου f είναι το σημαντικό μέρος και ε ο εκθέτης. Ξεκινάμε με τη μετακίνηση της υποδιαστολής από τη θέση που βρίσκεται στο πρώτο άσο που βλέπουμε στον αριθμό μας. Και ο αριθμός μας γίνεται ο 1.00011001. Στη συνέχεια μετράμε τις θέσεις στις οποίες μετακινήθηκε η υποδιαστολή. Και βλέπουμε ότι είναι 5. Πολλαπλασιάζουμε το 1.00011001 επί 2 υψωμένο στον αριθμό των θέσεων που μετακινήθηκε η υποδιαστολή, εδώ 5, και καταλήγουμε στο 1.00011001 επί 2 εις την 5η, που είναι της μορφής 1.f επί 2 εις την ε-127. Το 5 όμως είναι ίσο με ε-127 και από αυτό συμπεραίνουμε ότι ο εκθέτης μας είναι ίσος με 132, το οποίο 132 πρέπει να το φέρουμε στην binary μορφή του με τη μέθοδο των διαδοχικών διαιρέσεων. Έτσι έχουμε 132 δια 2 ίσον 66 και υπόλοιπο 0, 66 δια 2 ίσον 33 και υπόλοιπο 0, 33 δια 2 ίσον 16 και υπόλοιπο 1, 16 δια 2 ίσον 8 και υπόλοιπο 0, 8 δια 2 ίσον 4 με υπόλοιπο 0, 4 δια 2 ίσον 2 με υπόλοιπο 0, 2 δια 2 ίσον 1 με υπόλοιπο 0 και 1 δια 2 ίσον 0 με υπόλοιπο 1. Παίρνουμε τα αποτελέσματα των διαδοχικών διαιρέσεων και τα γράφουμε από κάτω προς τα πάνω. Έτσι καταλήγουμε ότι ο εκθέτης μας είναι ίσος με 1.00011.00. Έχουμε πλέον και το πρόσημο και τον εκθέτη και το σημαντικό μέρος και έτσι μπορούμε να συμπληρώσουμε τον αριθμό μας. Γνωρίζουμε πως ο αριθμός είναι θετικός, οπότε το πρόσημο είναι 0, ο εκθέτης μας είναι ο 1.00011.00 και το σημαντικό μέρος είναι 0.00011.00. Καταλήγουμε στον αριθμό 0.01.00011.00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 
Instagram. Ο αριθμός μας αποτελείται από 17 bit. Για να φτάσουμε τον αριθμό των 32, θα συμπληρώσουμε από τα δεξιά του αριθμού τον κατάλληλο αριθμό μηδενικών. Και αυτός είναι ο αριθμός 35,125 σε IEEE 754 αναπαράσταση. Στο τρίτο ερώτημα, η άσκηση μας ζητάει να προσθέσουμε την IEEE 754 αναπαράσταση του αριθμού που πληκτρολόγησε ο χρήστης με αυτόν τον αριθμό που δίνεται από την εκφώνηση. Για να εκτελέσουμε την πράξη της πρόσθεσης, χρειάζεται να εφαίρουμε τους δύο αριθμούς στη μορφή 1.f επί 2 εις την ε-127. Πιο συγκεκριμένα, αφού γράψουμε τους αριθμούς στη μορφή 1.f επί 2 εις την ε-127, θα προσθέσουμε το 1.f κομμάτι τους, αρκεί όμως το ε-127, δηλαδή ο εκθέτης του 2, να είναι ίδιος και για τους δύο αριθμούς. Ο αριθμός 1 είναι ο αριθμός που πληκτρολόγησε ο χρήστης, για τον οποίο έχουμε ήδη γνωστά τα ε και f,
Οπότε με τις κατάλληλες αντικαταστάσεις καταλήγουμε στη μορφή 1.0001.0001 × 2 στην 5. Θα χρειαστεί τώρα να βρούμε τον εκθέτη και το σημαντικό μέρος και το δεύτερο αριθμό. Γνωρίζουμε πως στην IEEE 754 κωδικοποίηση το πρώτο ψηφίο του αριθμού αποτελεί το bit του προσήμου, οπότε το 0 είναι το πρόσημο. Τα επόμενα 8 bit αποτελούν τον εκθέτη του αριθμού. Οπότε βλέπουμε ότι ο εκθέτης είναι ο 1000011. Τέλος, το σημαντικό μέρος θα ξεκινάει από το αμέσως επόμενο bit του εκθέτη μέχρι τον τελευταίο άσο που βλέπουμε στον αριθμό. Εδώ είναι το 01001. Για να μπορέσουμε να αφαιρέσουμε το 127 από τον εκθέτη, θα πρέπει ο εκθέτης να έρθει σε δεκαδική μορφή. Αυτό θα γίνει κάνοντας τάξεις ψηφίων. Ξεκινάμε από τα δεξιά προς τα αριστερά και πάνω από κάθε μονάδα σημειώνουμε την αντίστοιχη τάξη, ξεκινώντας από το 0. Οπότε, εδώ είναι η τάξη 0, η τάξη 1, εδώ είναι κανονικά η τάξη 2 αλλά δεν υπάρχει μονάδα, η τρίτη, η τέταρτη, η πέμπτη, η έκτη και τέλος εδώ είναι η τάξη 7. Όπου υπάρχει λοιπόν μονάδα, παίρνουμε την αντίστοιχη τάξη και μετατρέπουμε τα ψηφία σε δυνάμεις του 2. Ο πρώτος άσος λοιπόν είναι ο 2 στην 7η, ο δεύτερος ο 2 στην 1η και ο τρίτος ο 2 στην 0η. Προσθέτουμε και βρίσκουμε τον αριθμό 131, από τον οποίο μπορούμε πλέον να αφαιρέσουμε το 127. Αντικαθιστώντας λοιπόν το ε με 131, βρίσκουμε πως 131 − 127 = 4. Οπότε καταλήγουμε πως η εναλλακτική μορφή του δεύτερου αριθμού είναι η 1.01001 × 2 στην 4η. Αμέσως παρατηρούμε πως το 2 δεν είναι υψωμένο στην ίδια δύναμη για τους δύο αριθμούς. Για να μετατρέψουμε το 4 σε 5, αρκεί να μεταφέρουμε την υποδιαστολή μία θέση αριστερά. Ο δεύτερος αριθμός λοιπόν καταλήγει να έχει τη μορφή 0.101001 × 2 στην 5η. Αφού πλέον οι αριθμοί είναι της ίδιας τάξης, μπορούμε να προχωρήσουμε στην πρόσθεση. Γράφουμε τον πρώτο αριθμό και από κάτω τον δεύτερο και συμπληρώνουμε μηδενικά για να είναι ίσα τα ψηφία τους. Το αποτέλεσμα λοιπόν της πρόσθεσης είναι το 1101101. Σε αυτό το σημείο τελειώνει η επίλυση της άσκησης.